Πάω στον Τάσο μετά από τόσο καιρό. Τι, να έχει κλέψει η άλλη τις εντυπώσεις και εγώ τίποτα που τόση ώρα του ζουζουνίζει δίπλα του. Όχι. Δεν το δέχομαι. Καλέ μου Τάσο. Καλώς σας βρίσκω. Είσαι πιο ωραίος από την τελευταία φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι πιο στεγνός ακόμα. Ναι. Αυτό παλικά έρχεται είναι δίπλα μας. Αυτή είναι η γυναικοκουβέντα. Κάτσε ρε Γρηγόρη, άντε. Όχι, πάω να φάω την πίτα. Καλά τώρα, σε βλέπω κι εγώ. Να κάτσε εδώ με τον Τασούλη. Θα σε χρειαστώ, το μυρίζομαι. Θα σε χρειαστεί, Γρηγόρη. Το ξέρω, Τάσο, αλλά επειδή δεν με θέλω, κάτσε μόνο. Μην απομακρυνθείς. Δεν είναι αυτός άντρας μπίλια, να σου κάτσει μπίλια, να τον έχεις στο πλάι σου. Έχεις απολύτως δίκιο και μόλις τον είδα αυτό είπα, λέω. Τον γνωρίσαμε τον Τάσο όταν ήρθαμε στον Αλφα. Το 2005 έχουν περάσει 8 χρόνια. Αν βγάλω πλάνο του 2005, ο Τάσος του 5 και ο Τάσος του 13 είναι ο ίδιος Τάσος και φοράει και το ίδιο πουκάμισο. Πάντα τον θυμάμαι με κάτι γαλάζια. Το γαλάζιο του πάει πολύ. Το γαλάζιο το βάζει πολύ. Έχει φύγει η φράτζα και έχει αυξηθεί ο κυλιακός. Τι συμβαίνει με τα beach volley, μίλα στο κοινό. Ο κυλιακός εννοείς. Όχι, δεν έχει γίνει ενιαίο στομαχικό. Εδώ πάει γραμμωμένη η κατάσταση. Έχει λυσάξει τα beach volley, Τάσο, μίλα. Προσπαθούμε, τι να κάνουμε κι εμείς. Να κρατηθούμε. Καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι πάλι εδώ σε αυτόν εδώ τον καναπέ μαζί σας. Σαν μαγική εικόνα είναι ότι καθόμαστε ξανά εμείς οι τρεις σε αυτόν τον καναπέ και μιλάμε. Και στην παρουσίαση λοιπόν του βιβλίου που κάνουμε τη Δευτέρα με την Αργυρό, μνημονεύσαμε τόσες πολλές φορές αυτόν εδώ τον καναπέ και αυτές εδώ τις παρές και τις κουβέντες που κάναμε. Και τα γέλια τα τρελά γέλια. Τα γέλια και θυμάμαι τον deal απ' έξω. Λοιπόν, Κατερίνα, επειδή μπορεί να μου κατεβάσει κάτι από το ταβάνι, 2 λεπτά στο τέλος να ολοκληρώσω το θέμα, ρε κοπέλα. Γιατί δεν ξέρω τι θα μου έρθει. Λέω ότι σύστησα την Αργυρό που γνωριστήκαμε εδώ, στην εκπομπή, αλλά η Αργυρό ήταν το μεγάλο μου πρόβλημα στην εκπομπή. Γιατί μου χαλούσε τη Ζαρίφη στη δίαιτα. Γιατί κάθε φορά που έμπαινε σε μια τάξη με το που πηγαίναμε στο εστιατόριο, έκανε αυτό το ενοχλητικό η Κατερίνα. Έπαιρνε το μαχαιράκι και έκοβε λίγο από το γλυκό, λίγο έτσι, ένα μικρό, μια φλίδα. Ναι. Η δόλια, γιατί τον είχα στο πλάι. Αν τολμούσα να πάω προς νερού μου, είχε εξαφανιστεί το γλυκό. Και έλεγα, ήρθαν κάτι άνθρωποι και φάγανε το γλυκό, λέω, από το πουθενά. Δεν έχουν, λέω, ντροπή και έσχος εδώ μέσα. Υπάρχει ένα στο Μανώλη, ο οποίος δεν τρώει ποτέ γλυκά στην Αργυρό. Ήταν η ανταμοιβή μου όμως. Έχανα κιλό, με πήγαινε για τραπέζι. Έτσι. Σου έλεγε το έχασες, πάμε να το πάρεις πίσω. Έτσι. Η δίαιτα των ειδικών. Έγινε η παρουσίαση λοιπόν, βρέθηκαν όλοι μαζί εκεί και εμείς επίσης και πάμε να δούμε το βίντεο. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου «Η δίαιτα των ειδικών» στην Έγκλη Ζαπίου. Ένα βιβλίο που αφορά την υγεία, τη διατροφή και την καλή φυσική μας κατάσταση. Η Αργυρό Μπαρμπαρίγου, Τάσος Παπαλαζάρου, Σάντι Κουτσοσταμάτη και Γιάννης Μανιός ένωσαν τις δυνάμεις τους και μας έδωσαν τις πολύτιμες συμβουλές και κατευθύνσεις τους, ο καθένας στον τομέα του. Είναι μια συνεργασία που ξεκίνησε από εδώ, από τον Α. Μια συνεργασία που ξεκίνησε από τον καφέ με την Ελένη. Με τον Τάσο γνωριστήκαμε εκεί. Την ιδέα τη βάλαμε από τότε στο μυαλό μας, απλά δεν είχαμε το χρόνο να καθίσουμε να το σκεφτούμε πώς θέλουμε να είναι δομημένο το βιβλίο. Και τα τελευταία 2 χρόνια δουλέψαμε πολύ με τον Τάσο πάνω σε αυτό. Συνεργάστηκαν οπωσδήποτε η Σάντι και ο Γιάννης μαζί μας. Και βγήκε αυτό το, πιστεύω, πολύ ωραίο. Δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο στην ελληνική αγορά. Ήταν ένα πολύ ωραίο ταξίδι που κάναμε και 4. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό που μας μένει στο τέλος είναι κάτι πάρα πολύ θετικό, κάτι πάρα πολύ ωραίο. Νομίζοντας ότι έχουμε συμβάλει, έχοντας προσφέρει κι εμείς έτσι κατά κάποιον τρόπο ουσιαστικά σε αυτό το συγκεκριμένο και δύσκολο πεδίο της εποχής μας που είναι το υπερβάλλον βάρος. Θεωρώ ότι το βιβλίο αυτό μπορεί να γίνει ο καλύτερος σύμμαχος για όποιον αποφασίσει ότι θέλει να χάσει κιλά, να φροντίσει τη διατροφή του, για όποιον θέλει να το κάνει αλλά δεν μπορεί να πάρει την απόφαση. Είναι ένας απλός οδηγός με απλές συμβουλές για το ευρύ κοινό, για το πώς θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο ζωής του, διατροφή, σωματική άσκηση, εύκολες μαγειρικές λύσεις, για να μπορέσει να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Πολλοί ήταν οι φίλοι και καλεσμένοι που έδωσαν το παρόν και μίλησαν για το βιβλίο. Ανάμεσά τους η Φέη Σκορδά, Ράνια Θρασκιά, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Μαρία Ηλιάκη, Σταματίνα Τζιμτσιλή και η Έλενα Τζαβαλιά με το γιο της Χάρη. Εύχομαι όσοι το διαβάσουν να ακολουθήσουν πιστά τις συμβουλές των ειδικών και με εύκολο τρόπο, τρώγοντας υγιεινά, καλή διάθεση, να φτάσουν τον στόχο τους. Να χάσουν δηλαδή αυτά που θέλουν, τα κιλά που θέλουν. Εγώ αυτό που έμαθα από τη δική μου εμπειρία, γιατί έχω κάνει και εγώ πολλές δίαιτες στη ζωή μου, είναι ότι όσες φορές στη ζωή μου συσχέτισα τα συναισθήματά μου με το φαγητό, το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό για το σώμα. Πιστεύω ότι όλα έρχονται από μέσα μας. Αν είμαστε καλά, είναι καλά και το σώμα μας. Και η διατροφή μας και όλα, όλα με μέτρο. Δεν νομίζω ότι πρέπει να στερούμαστε κάτι. Το πιο συνηθισμένο λάθος που κάνουν όλοι και όλες είναι το τσιμπολόγημα.
ξέρεις, αυτό που δεν τρώμε καλά το πρωί, δεν τρώμε καλά το μεσημέρι, πιστεύοντας ότι θα δυνατήσουμε, και μετά σε 2-3 ώρες μας πιάνει πείνα και τρώμε ό,τι βρούμε μπροστά μας. Ξέρω, καρπούς, γλυκά, τυρόπιτες, πίτες, αυτά. Προσέχω πριν φτάσω στο σημείο να κάνω δίαιτα. Αλλά νομίζω ότι αν έφτανα ποτέ σε αυτό το σημείο, θα εμπιστευόμουν αυτούς τους ειδικούς. Μου αρέσει ο τρόπος που μαγειρεύει η Αργυρό, επειδή έχω φάει αρκετές φορές στο εστιατόριό της. Γιατί παρόλο που μαγειρεύει ζουμερά, έχει το λαδάκι της, τη γεύση της, δεν είναι πολύ λιπαρό το φαγητό της. Και είμαι σίγουρη ότι και αυτό το βιβλίο θα έχει κινηθεί έτσι. Βρε κόσμος και μπλήρες. Μπράβο, Τάσο. Το λέγατε, το κάνατε όμως. Τώρα δεν ξέρω και πόσο εύκολο είναι να συνεργαστούν 4 διαφορετικοί άνθρωποι από διαφορετικές ειδικότητες για να έχουν ένα συνολικό αποτέλεσμα, δηλαδή ένα κοινό βιβλίο. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Πάρα πολύ εύκολο δεν είναι, αλλά επειδή προσπαθήσαμε να δώσουμε μια έτσι ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θέμα του αδυνατίσματος μέσα από αυτούς τους 4 διαφορετικούς πυλώνες, γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ μαζί όλα αυτά τα χρόνια, ότι το να κάνει κάποιος μια δίαιτα δεν αρκεί. Πρέπει να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεται για το φαγητό. Δηλαδή, τώρα να πω εγώ στην Κατρίνα, ξέρεις κάτι, φάει 600 θερμίδες για να χάσεις βάρος. Χαίρομαι πολύ, δεν λέει είναι και κάτι. Είναι η αναπνοή. Πάντως, θα σου πω κάτι, μια και ανέφερε στην Κατρίνα, που προσέχω φέτος που ξανά είμαι μαζί της. Και έχω την εικόνα την άλλη της Κατρίνας. Δεν ακουμπάει τίποτα. Γιατί? Είναι η πρώτη φορά στη ζωή της όπου το ελέγχει αυτό. Δηλαδή δεν παρασύρεται, ρε παιδί μου. Ναι. Όλοι μπορούμε να μην ακουμπήσουμε τίποτα να το βάλουμε στο μυαλό μας. Αλλά κάποια στιγμή θα πούμε, έλα μωρέ, αυτό τώρα μου έχει σπάσει τη μύτη. Θα πλώσω το χέρι και θα το πιάσω. Εγώ που δεν ξέρω πάρα πολλά. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Μήπως έχει κάποιο πολύ ισχυρό κίνητρο. Εγώ νομίζω ότι επιτέλους υπάρχει το κίνητρο. Και το κίνητρο νομίζω είναι ο έρωτας τώρα πια. Έτσι, κυρίες και κύριοι, Τάσο μου. Έχασε πολλά και μια ευκαιρία φοβερή. Το γράφουμε και στο βιβλίο μας το κίνητρο. Είχε λυσάξει με τον Καναδά με του πιγκουίνου, δεν φταίμε εμεί. Έκανες δύο γιους, να. Ναι. Κοίτα, το συνέστημα, όταν είσαι καλά, εννοείται ότι με τον έρωτα σου κόβεται η όρεξη. Νομίζω στον περισσότερο κόσμο, δεν μπορείς να φας. Και όταν είσαι down, γιατί θυμάσαι περάσαμε και εποχές down εμείς, που πέφτεις με τα μούτρα, γιατί σου δίνει μία ευχαρίστηση. Άρα, λέει, λοιπόν, τρώω όταν στεναχωριέμαι. Πολύ, όλος ο κόσμος. Δηλαδή, να πεις σε κάποιον θα κάνεις μία δίαιτα 600 θερμίδων, λέει απολύτως τίποτα, αν δεν αλλάξει όλο τον τρόπο που σκέφτεται για το φαγητό. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε στο βιβλίο, να προσεγγίσουμε μέσα από τις 4 αυτές διαφορετικές σκοπιές το κομμάτι του αδυνατίσματος και μέσω της άσκησης, βέβαια, με τον Γιάννη Τομανιό, που είναι επίκουρος καθηγητής στο Χαροκόπιο και είναι από τους λίγους ανθρώπους στην Ελλάδα που γνωρίζει να κάνει απλές συστάσεις, να παντρεύει την επιστημονική γνώση με απλές καθημερινές συστάσεις. Και βέβαια με την Αργυρό, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ετοιμάσαμε 25 περίπου μοναδικές συνταγές, μαζί τους δουλέψαμε την Αργυρό μόνο για αυτό το βιβλίο. Είναι συνταγές με πολύ λίγες θερμίδες, υγιεινές, και υπολογίσαμε σε κάθε συνταγή, κάναμε το διατροφικό της σχόλου, αλλά υπολογίσαμε και έναν πολύ σύγχρονο δίκτυο που λέγεται GDS, δηλαδή GDS, κάθε μερίδα τι ποσοστό της ημερήσιας πρόσληψής μας προσφέρει σε ενέργεια, σε κάποιες βιταμίνες, σε κάποια απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, έτσι ώστε αυτός που το διαβάζει και αυτός που την κάνει να ξέρει πώς μπορεί να την εφαρμόσει στο καθημερινό του διατολόγιο. Βέβαια, γιατί πρέπει να είναι πρακτικό κάτι. Πάντως, μου αρέσει η ιδέα του ότι δίνεται και τη συνταγή. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε για δίαιτες ή πολλές φορές κάποιος που πραγματικά είναι απελπισμένος δοκιμάζει διαβάζοντας ένα βιβλίο για το πώς να κινηθεί. Του λένε ότι αυτά έχουν τόσες θερμίδες, το άλλο έχουν τόσα, αλλά. Ναι, ωραία όλα αυτά. Αλλά δεν εξετάζουμε και το ενδεχόμενο ότι μπορεί αυτός που θέλει να κάνει τη δίαιτα να μην έχει σχέση καμία με τη μαγειρική. Βέβαια. Ή το τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξει και να αποφύγει. Δηλαδή, ας πούμε, διαβάζω εδώ που λέει muffin κακάο χωρίς αυγά. Ναι. Κάποιο λόγος είναι που δεν υπάρχουν μέσα τα αυγά. Αυτό το ετοιμάσαμε για κάποιον ο οποίος δεν του αρέσουν τα αυγά. Μειώσαμε λίγο τις θερμίδες, συγκεκριμένη συνταγή, χαμηλές θερμίδες. Γενικώς κάθε συνταγή. Τραγανίδα και ινόπιτα. Αυτή κοιτάγαμε πριν και του λέω ρε Τάσο και δεν έχει λίγες θερμίδες. Είδες πόσο έχει το τέτοιο. Δηλαδή 383 θερμίδες λέει, αλλά το θέμα είναι γιατί, τι δεν υπάρχει μέσα που υπάρχει στα άλλα. Υπάρχει ενδεχομένως κάποια λιπαρή ύλη σε μικρότερη ποσότητα από ό,τι φυσιολογικά. Διαβάζω ένα κουταλάκι σούπας μαργαρίνη για όλο το γλυκό. Και στο δάχτυλο, με το δάχτυλο να τα πλώσω, θα μου μείνει στο δάχτυλο. Πώς θα πλώσω μια κουταλίτσα της. Πίλα κούκλα. Μαργαρίνη. Μαργαρίνη αντί για βούτυρο, ενδεχομένως. Λιγότερη ποσότητα ζάχαρης. Και λιγότερο φύλλο. Γενικώς το δύσκολο στη μαγειρική, ξέρεις, είναι το να μαγειρέψεις κάτι νόστιμο είναι εύκολο πράγμα. Το να μαγειρέψεις κάτι νόστιμο με λίγες θερμίδες είναι το δύσκολο. Ναι, μπιφτέκια του Κυπουρού, ας πούμε. Αυτό μάλιστα. Έτσι από περίεργα να δούμε τι έχει βάλει μέσα. Πώς και να μου πεις και πώς συνεργάστηκες με την Αργυρό σε αυτό. Δηλαδή, εσύ της είπες τι δεν πρέπει να βάλει. Η Αργυρό γενικώς κατέχει πάρα πολύ καλά αυτό το αντικείμενο, το να μαγειρεύω με λίγες θερμίδες. Και μαζί συζητήσαμε
από μια μεγάλη επιλογή πρώτων φαγητών που είχε ετοιμάσει. Μαζί επιλέξαμε τα φαγητά που κουμπώνουν, ταιριάζουν σε αυτό το. Για ακούστε λίγο αυτό τώρα. Μπιφτέκια Κυπουρού. Χρόνος προετοιμασίας 5 λεπτά. Αρχικά λες, μ' αρέσει. Γρήγορο. Χρόνος αναμονής, δηλαδή μέχρι να σου γίνει το φαΐ, 30 λεπτά. Και αυτό μ' αρέσει. Αντέχεις. Και πάμε τώρα. Συγγνώμη, για να παραγγείλεις ένα φαγητό, πόση ώρα θα κάνεις? Πας σπίτι σου, παίρνεις τηλέφωνο τον delivery. Παραπάνω, να παραπάνω. Παραπάνω. Πάμε λοιπόν. 500 γραμμάρια κυμάμος χαρίσιο. Άπαχο λέει, το ζητάς. Και διπλά περασμένο. Δύο φορές περασμένο στη μηχανή. Δύο καρότα ψιλοκομμένα. Δύο κολοκύθια ψιλοτριμμένα. Μόνο το πράσινο μέρος, λέει, απ' έξω, το μέσα τίποτα. Δύο κρεμμύδια τριμμένα και καλά στραγγισμένα. Μια ντομάτα χωρίς τους σπόρους και αυτή τριμμένη. Τέσσερις κουταλιές σούπας φρυγανιά ολικής άλεσης τριμμένη. Ένα αυγό. Μία κουταλιά ξύδι. Δύο κουταλιές μαϊντανό ψιλοκομμένο, αλάτι, πιπέρι. Βάζουμε τον κυμά με όλα τα υλικά που σας είπα σε ένα μεγάλο μπολ. Ζυμώνουμε για 5 λεπτά, εξού τα 5 λεπτά προετοιμασίας. Το αφήνουμε σκεπασμένο στο ψυγείο το λιγότερο για 30 λεπτά. Πλάθουμε 5 μπιφτέκια. Το μισό κιλό κυμά θα μας βγει 5 μπιφτέκια μαζί με τα λίγα λαχανικά που θα βάλουμε μέσα. Το αραδιάζουμε σε λαμαρίνα στρωμένη με αντικολλητικό χαρτί, προφανώς για να μην το λαδώσουμε καν. Για να δω. Πώς τα πιάνεις. Βέβαια, δεν λέει για λάδι. Και ψήνουμε τα μπιφτέκια για 20 λεπτά στους 200 βαθμούς. Και τρόπος δεύτερος, ζεσταίνουμε με αντικολλητικό τηγάνι και χωρίς να προσθέσουμε λιπαρή ουσία. Και ψήνουμε 5 λεπτά από κάθε πλευρά. Πώς θερμίδες δίνει αυτό? Λοιπόν, αυτό λέει θερμίδες, η κάθε μερίδα. Στη μερίδα πόσα μπιφτέκια βάζεις, 200 γραμμάρια είναι, δηλαδή. Περίπου 200. Ωραία. 278 θερμίδες λέει. Πολύ. Ζάχαρα 8 γραμμάρια, λίπος 8 γραμμάρια, κορεσμένα λιπαρά 2 γραμμάρια και νάτριο δεν ξέρω γιατί μας το λέει. Το αλάτι. Ναι, γιατί μας το λέει όμως? Γιατί είναι, το αλάτι είναι από τα πράγματα που πρέπει να προσέχουμε στη διατροφή μας για λόγους υγείας. Το συμπεριλάβαμε σε αυτό το πίνακα για να έχουμε υπόψη μας ότι δεν μας δίνει τόσο υψηλή. Ναι. Πολύ σωστά. Δεν μας δίνει τόσο υψηλή περιεκτικότητα δηλαδή, νατρίου. Δηλαδή, με συγχωρείτε, μια δίαιτα είναι σημαντικό να κόψουμε τα λάδια. Δηλαδή, αν μπορούμε να μην βάζουμε και καθόλου. Για να αδυνατήσω, ξαναρωτάω. Κοίταξε, όχι για το αδυνάτισμα. Εντάξει, είναι θέμα υγείας. Εντάξει, αυτό. Άλλο κομμάτι αυτό. Ναι. Όμως, το να μην τρώω αλάτι, γιατί το λέω αυτό, γιατί εγώ, ας πούμε, που μου αρέσουν οι γεύσεις. Να μειώσω το φαΐ. Αλλά αν δεν έχω και λίγο μέσα αλατάκι, πιπεράκι, ένα λίγο να μου τσιμπάει, πώς θα πιω 5 μπουκάλια νερό για να ξεχάσω την άκρη αυτό στο μάτι? Αυτό το νερό καλά. Κάπως πρέπει να τσιτώσει αυτή η κοιλιά. Είχε χώρο μέσα να μπει φαΐ. Αν μειώσω τη μερίδα, κάπως με κάτι πρέπει να την τσιτώσω. Έστω και με νερό. Σε έναν υγιή οργανισμό το αλάτι δεν σχετίζεται με το αδυνάτισμα. Έχει να κάνει με ένα ίδημα, δηλαδή αν κάποιος έχει κάποια παθολογική κατάσταση, το παραπάνω αλάτι δημιουργεί ίδημα. Αλλά θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι οι περισσότερες τροφές που καταναλώνουμε έχουν από τη φύση τους πολύ νάτριο, πολύ αλάτι. Άρα καλό αλάτι. Θα είναι γενικότερα να το προσέχουμε. Και το αλάτι κάνει και κατακρατήσεις. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή, έτσι. Λέω για το αισθητικό αποτέλεσμα, ότι μπορεί να σου κάνει κατακράτηση των υγρών. Λέω για εμάς τους πονεμένους που θέλουμε να ανέβουμε κάποια στιγμή σε μία ζυγαρία και να δεις έστω και τα μείον 500 γραμμάρια. Έχω δίκιο. Βουνό. Αυτά είναι τα κόλπα που είμαι από του Παπαλαζάρου εγώ τα μέρη. Αυτή λοιπόν η συνταγή έχει 278 θερμίδες. Δηλαδή ένα μπιφτέκι έχει περίπου 140 θερμίδες. Θα μπορούσε να το πάρεις, να κάνεις μόνο σου ένα μπέργκερ και αντί να παραγγείλεις ένα μπέργκερ που θα σου δώσει 600 θερμίδες, θα κάνεις μόνο σου και να έχει τις μισές θερμίδες και πολύ πιο θρεπτικό και πολύ πιο υγιεινό. Γιατί πολλές φορές ακούμε να λένε ότι πώς παχαίνω αφού κάνω δίαιτα? Τι γίνεται εκεί, Τάσο? Γιατί, Ελένη, συμβαίνει αυτό που το έχω ακούσει σε ένα συνέδριο και το επαναλαμβάνω γιατί μου αρέσει. Το σώμα σαν το ελαττήριο. Όσο πιο πολύ το πιέζεις, τόσο πιο πολύ εκτινάσεται. Όταν λοιπόν κάνεις μια δίαιτα, επειδή υποβάλλεις τον εαυτό σε μεγάλο βαθμό στέρησης, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα υπερκαταναλώσεις μετά. Θα φας πολύ περισσότερο φαγητό μετά. Αυτός είναι και ο λόγος που και αυτό το βιβλίο, που ουσιαστικά καθρεφτίζει αυτό που δείχνει η επιστημονική πράξη, ότι πρέπει παράλληλα με τη δίαιτα που κάνεις να αλλάξεις και τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι απέναντι στο φαγητό. Γιατί μόνο έτσι θα καταφέρεις να διατηρήσεις αυτά τα κιλά που έχεις χάσει. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει περίπτωση, δηλαδή παίζει κάποια σώματα να είναι φτιαγμένα για συγκεκριμένο βάρος? Φυσικά και παίζει. Δηλαδή, τι εννοώ? Υπάρχουν κάποια κορίτσια, καλή ώρα σαν εμένα, που έχω την αίσθηση ότι η σωματοδομή τους δεν είναι μια σωματοδομή για 50 κιλά. Αυτό που συζητάγαμε την προηγούμενη φορά. Είναι σώματα που είναι λίγο πιο καμπυλάτα. Δηλαδή, να είμαστε υγιείς, αλλά δεν μπορούμε να φτάσουμε και στα τέρματα. Υπάρχει αυτή η περίπτωση? Όχι απλά, είναι γεγονός ότι δεν αυτό είναι... υφίσταται. Δηλαδή πρέπει καταρχάς ο ειδικός, ο διαιτολόγος σου, να σου προκαθορίσει το στόχο σου. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάποια τάση να έχει κάποια κιλά ή ο σωματότυπος του είναι τέτοιος, δεν μπορεί ποτέ να γίνει πάρα πολύ αδύνατος. Κατά την ποτέ θα γίνει πάρα πολύ αδύνατη.
Γιατί είναι ο σωματότυπος της... Και να δεις, θα έχει πάντα μεγάλο στήθος, οπότε πάντα θα σου φαίνεται ότι υπάρχει κάτι. Καλησπέρα. Για καλό το είπε. Ξέματα λέω. Είπε πάντα θα υπάρχει κάτι. Είπα θα υπάρχει το στήθος, ναι. Το οποίο είναι μεγάλο, παιδί μου. Είναι από ψυχού, είναι κληρονομικό. Και πετσί και κόκαλο να γίνεις. Αυτό εδώ υπάρχει πάντα. Υπάρχει. Ντόλι Πάρτον. Οπότε σου ξεφεύγει το βλέμμα. Προσθέτω εγώ σε αυτό που λέει, πάντα θα υπάρχει αυτό το πλεονέκτημα. Το πλεονέκτημα. Γι' αυτό σ' αγαπώ. Και βέβαια το πλεονέκτημα. Και θέλω να μου πεις και δύο λόγια για τη χαμηλή αυτοεκτίμηση. Λοιπόν, η χαμηλή αυτοεκτίμηση καταρχάς προκύπτει από τις πολλές δίαιτες. Όταν λοιπόν κάποιος επιβάλλει τον εαυτό σε πάρα πολλές δίαιτες, αρχίζει να πιστεύει ότι στην πραγματικότητα δεν μπορεί να τα καταφέρει. Άρα λοιπόν η νέα προσπάθεια που θα κάνει ουσιαστικά αρχίζει και πέφτει πάνω σε αυτό που λέμε χαμηλή αυτοεκτίμηση. Δεν το πιστεύει λοιπόν κάποιος. Και η νέα του προσπάθεια ουσιαστικά ανακυκλώνεται σε συνεχείς προσπάθειες απώλειας βάρους που στην πραγματικότητα τον οδηγούν στο να χάνει, να παίρνει, να χάνει, να παίρνει και είναι πολύ κακό αυτό για την υγεία του. Πότε θα έρθεις να μας κάνεις ένα τεστάκι να δεις αν θυμόμαστε τίποτα από αυτά που μας μάθαινε. Όποτε θέλετε, όποτε θέλετε. Και αν είναι, τιμωρήστε μας τέλος πάντων. Πώς, θα μας τιμωρήσει άμα δεν θυμόμαστε. Πώς θα λες εσύ αυτά, εσύ που σου έχω τους γυμναστές κάθε εβδομάδα εδώ και σου έχουν αλλάξει τα φώτα. Αχ, μου, δεν επιστρέφεις με την καζάκα καλύτερα. Εδώ με έχει διαλύσει, με έχει κάνει λάστιχο τούτη. Λοιπόν, την άλλη φορά με καζάκα και τεστ. Που θα έρθει, θα έχουμε γυμναστική, για να σε δει κιόλας πώς αθλείσαι. Και θα έρθει με τα τεστάκια του να μας περάσει έτσι. Και διαιτολογία και γυμναστική. Τέλεια μέρα. Εκδρομή. Τζακποτ, υδρώνεις τη γυμναστική. Αν υδρώνω, ο Βαγγέλης να δεις που με σηκώνει πως υδρώνει. Χειρότερο γυμναστής. Τον έχω κάνει φέτες. Γυμναστής είναι. Νταμάρι. Η δίαιτα των ειδικών το βιβλίο λοιπόν που παρουσιάσαμε σήμερα με τέσσερις ειδικούς. Τον Γιάννη Μανιό, τη Σάντη Κουτσοσταμάτη, την Αργυρό Μπαρμπαρίου και τον Τάσο μας, τον Αναστάσιο Παπαλαζάρου στα βιβλία. Για μας πάντα είναι ο Τάσος μας. Τέσσερις ειδικοί λοιπόν που σας συμβουλεύουν για άσκηση, ψυχολογία, μαγειρική και διατροφή. Αυτό είναι το βιβλίο. Ελένη 2, papakialphatv.gr και 10 τυχεροί αύριο θα το κάνουν δικό τους. Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ που σας ξαναείδα. Χάρηκα πάρα πολύ. Είστε επανειδήν.